Σήμερα θα κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνεται όταν τελειώνουμε όλες τις δουλειές του χρόνου και θέλουμε να αποθηκεύσουμε το μηχάνημά μας για αρκετό διάστημα, πάνω από 4-5 μήνες. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν τις εξής διαδικασίες. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να αδειάσουμε τη βενζίνη. Η βενζίνη όταν μένει για αρκετό χρονικό διάστημα, δυστυχώς χάνει όλη την ενέργειά της και αλλάζει και χρώμα και όλα αυτά που γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, η βενζίνη δεν θα πρέπει να μένει μέσα πάνω από ένα μήνα. Δυστυχώς, έτσι πρέπει να γίνεται. Εδώ κάτω είναι το κουμπάκι από το καρμπιρατέρ. Αυτή τη φούσκα θα την πιέζουμε. Το κάνουμε μέχρι να κατεβάσει όλη τη βενζίνη από το καρμπιρατέρ μέσα στο δοχείο. Αυτό το λιγουλάκι που είχε μέσα. Κλείνουμε καλά την τάπα. Αδειάζουμε τη βενζίνη μας σε ένα ειδικό δοχείο που θα τα αποθηκεύσουμε μετά. Το επόμενο στάδιο μετά το άδειασμα της βενζίνης είναι η αλλαγή λαδιών. Θα πρέπει να βγάλουμε τα λάδια που έχουμε χρησιμοποιήσει. Και θα τα αλλάξουμε με καινούρια. Το λάδι είναι κατάμαυρο. Πάντα έτσι γίνεται η πρώτη αλλαγή λαδιών. Πρέπει να γίνεται σχολαστικά γιατί βγάζει ό,τι γρέζει υπάρχει μέσα σαν καινούριος κινητήρας. Μάλιστα. Κατάμαυρο. Και αυτές οι μαυρίλες που βλέπετε μέσα είναι αυτό που δεν πρέπει να μένει μέσα στο κινητήρα. Ο συγκεκριμένος κινητήρας, όπως έχετε δει και στο προηγούμενο βίντεο, παίρνει 0,8 mm λάδι. Το βάζω εγώ σε ένα δοσομετρητή, οπότε βάζω ακριβώς για να μην χυθεί απ' έξω. Όπως βλέπετε το λάδι είναι ακριβώς το χείλος, αυτό που θέλουμε. Γέρνουμε προς τα πίσω λίγο το μηχάνημα επειδή είναι οριακά το λάδι και να μην χυθεί όταν το βιδώνουμε. Σκουπίζουμε τυχόν λάδια που έχουν χυθεί απ' έξω, δεν έχουν χυθεί αλλά okay. Πάντα το μηχάνημά μας το αποθηκεύουμε σε οριζόντια θέση. Όπως το βλέπετε, δεν θα το σηκώνει ούτε όρθιο ούτε τίποτα. Επόμενο βήμα είναι το φίλτρο. Το φίλτρο κούτι μας είναι αυτό. Εδώ μέσα λοιπόν είναι το φίλτρο. Για να βγάλουμε το κουτί απ' έξω από το φίλτρο, ανεβάζουμε το τσόκ στην επανωθέση. Εδώ έχει δύο μανταλάκια τα οποία τα πιέζουμε και
και αυτό είναι το φίλτρο μας. Το συγκεκριμένο είναι αρκετά καθαρό και το κουτί του μέσα δεν χρειάζεται καμία περιποίηση. Αυτό είναι το φίλτρο. Η διαδικασία για να το καθαρίσουμε, αν ήταν βρώμικο δηλαδή, αν είχε σκόνες ή οτιδήποτε, το βάζουμε με σαπουνάδα, το πλένουμε καλά και απλά το βάζουμε ανάμεσα από δύο πανιά και πιέζουμε. Μόλις στεγνώσει το φίλτρο από τις σαπουνάδες και όλα αυτά, την ίδια διαδικασία τη βάζουμε μέσα στο λάδι. Το κάνουμε αρκετά να πάει παντού το λάδι και πάλι με την ίδια διαδικασία το αφήνουμε έτσι και απλά απορροφούμε το λάδι που δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει να είναι μέσα στο λάδι το φίλτρο μας, πρέπει να είναι σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα μέσα το φίλτρο εδώ πέρα έχει λάδι, άμα δείτε τα χέρια μου έχουν λαδωθεί. Όπως βλέπετε είναι πεντακάθαρο, απλή διαδικασία, δεν έχει τίποτα. Εδώ έχει 1, 2, 3 τρύπες, το βάζουμε στη θέση του λοιπόν, δεν μπορεί να πάει και διαφορετικά. Και ξανακουμπώνουμε το καπάκι. Έχει εδώ, όπως βλέπετε, τα δύο κουμπώματα πάνε εδώ και ξανά εδώ πέρα, απλά το πιέζουμε και είναι έτοιμο. Η άλλη διαδικασία είναι το μπουζί. Με ένα λενάκι ξεβιδώνουμε το πάνω καπάκι. Και αυτός είναι ο κινητήρας μας μέσα. Ο κινητήρας μας μέσα, όπως βλέπετε, είναι καθαρός. Δεν είναι το μπουζί μας, όπως βλέπετε. Εάν κάνετε πολύ σκληρή δουλειά γενικά στην ύπαιθρο ή οτιδήποτε, εδώ πέρα γύρω ο κινητήρας μαζεύει χώματα. Αυτά τα χώματα δεν τα θέλουμε πριν βγάλουμε το μπουζί. Οπότε με ένα πινελάκι καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά, μην τυχόν και μείνουν χώματα, ή τα φυσάμε με ένα blower. Αφού βλέπουμε ότι όλα είναι πεντακάθαρα, βγάζουμε το μπουζί. Αυτό είναι το μπουζί μας, βλέπετε έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, εφόσον ο κινητήρας μας θα μείνει για αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς να χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει εδώ μέσα στην τρύπα να ρίξουμε λίγο λάδι, όχι πάρα πολύ, λίγο λάδι. Τέσσερις, πέντε, έξι σταγόνες, όχι παραπάνω. Τώρα ανεβοκατεβάζουμε να πάει το λάδι στο κύλινδρο. Σκουπίζουμε τυχόν λάδια και ξαναβάζουμε το μπουζί μας. Το βιδώνουμε πάντα με το χέρι, ποτέ με το κλειδί απευθείας, γιατί μπορεί να στραβοβιδώσουμε.
το οποίο αν το στραβοβιδώσουμε σημαίνει αρκετά λεφτά. Σφίγγουμε και είμαστε ok. Ποτέ δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά με ζεστό το κινητήρα. Αν είναι ζεστός ο κινητήρας, υπάρχει περίπτωση να κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά. Ξαναβάζουμε πάνω στο μπουζί. Να το κλείσουμε καλά. Ελέγχουμε εάν έχουμε κλείσει καλά το μπουζί, οπότε πλήρω έχει δύναμη. Οπότε έχει βιδωθεί, σωστά είναι όλα. Και ξαναβάζουμε πάλι το καπάκι. Το μηχάνημά μας τώρα είναι έτοιμο για αποθήκευση. Μπορείτε να το αφήσετε όσο διάστημα θέλετε. Δεν θα πάθει απολύτως τίποτα. Όταν θα το ξαναβάλετε μπροστά, το μοναδικό που θα αντιμετωπίσετε θα είναι ο καπνός που θα βγάλει. Αυτό γίνεται διότι έχουμε βάλει λάδι μέσα στον κύλινδρο, οπότε θα το κάψει και θα δουλέψει μια χαρά.